Ταξιδεύοντας στις εξώτατες περιοχές του πλανητικού μας συστήματος, συναντάμε τους γίγαντες πλανήτες. Το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Οι πλανήτες αυτοί έχουν μεγαλύτερη μάζα και διαστάσεις από τους γήινους πλανήτες, ενώ η πυκνότητα της ύλης τους μόλις ξεπερνάει εκείνη του νερού. Συνεπώς οι πλανήτες αυτοί μοιάζουν με τεράστιες αέριες σφαίρες που αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Πολύ πιο μακριά από τον Ποσειδώνα βρίσκουμε τον πλανήτη Πλούτονα, ο οποίος απέχει από τον ήλιο 40-πλάσια απόσταση από τη Γη. Είναι ο μικρότερος από όλους τους πλανήτες, μοιάζει περισσότερο προς τους γήινους και η μάζα του φτάνει το 1/400 της μάζας της Γης. Όπως πιστεύουμε σήμερα, ο πλανήτης αυτός δεν είναι γνήσιο παιδί του πλανητικού μας συστήματος. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε από το ίδιο πρωτοπλανητικό υλικό που φτιάχτηκε ο ήλιος και οι άλλοι πλανήτες. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, το ουράνιο αυτό σώμα συνελήφθη από τις βαρυτικές έλξεις των πλανητικών σωμάτων και παγιδεύτηκε μέσα στο ηλιακό σύστημα, λειτουργώντας από τότε σαν πλανήτης του. Ας δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες κάποια από τα μυστικά των γιγαντιαίων αυτών πλανητών. Ο πιο κοντινός στη Γη γίγαντας πλανήτης είναι ο Δίας. Σύμφωνα με τη θεογονία του Ισίωδη, ο Δίας ήταν ο υπέρτατος των Ολυμπίων Θεών, γιος του Τιτάνα Κρόνου και της αδελφής του Ρέας και εγγονός του ουρανού και της γέας. Η διάμετρος του πλανήτη Δία είναι περίπου 143.000 χιλιόμετρα και το 75% της ενέργειάς του παράγεται από τον ίδιο τον πλανήτη. Το υπόλοιπο 25% της ενέργειάς του προέρχεται από τη συνεχή συστολή των αερίων που τον περιβάλλουν. Η περιστροφή γύρω από τον άξονά του είναι πολύ γρήγορη και έτσι η διάρκεια της ημέρας του είναι μόλις 9,8 περίπου ώρες. Αντιθέτως, η διάρκεια του έτους του, ο χρόνος δηλαδή περιφοράς του γύρω από τον ήλιο, διαρκεί 11,86 ολόκληρα γήινα χρόνια. Πληροφορίες για την ατμόσφαιρα του Δία μας έδωσαν οι διαστημικοί σταθμοί Pioneers 10 και 11, η Voyager 1 και 2, καθώς και ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος. Όπως παρατηρούμε τον Δία αγκαλιασμένο από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιράς του, έχουμε την εικόνα ενός δίσκου που διακόπτεται από φωτεινές χρωματιστές ζώνες και σκοτεινές ταινίες διατεταγμένες παράλληλα προς τον ησημερινό του. Εάν παρατηρήσουμε τον δίσκο του Δία, μπορούμε να διακρίνουμε 15 φωτεινές ταινίες και σκοτεινές ζώνες. Οι ταινίες του Δία έχουν χρώμα καφετή, ανακατεμένο πολλές φορές με σκούρες μπλε αποχρώσεις. Οι ζώνες του έχουν χρώμα λευκό ή ερυθρόλευκο και πάνω τους δημιουργούνται σχηματισμοί κυλίδων με πιο έντονο κόκκινο χρώμα. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο δίσκο του Δία είναι η παρουσία μιας γιγαντιαίας κόκκινης κυλίδας. Η ερυθρά κυλίδα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά πριν 300 χρόνια και έχει σχήμα ωοειδές, μήκους περίπου 40 χιλιόμετρων και πλάτους 12.868 χιλιόμετρων. Η μεγάλη ερυθρά κυλίδα, αλλά και οι άλλες μικρότερες που παρουσιάζονται πάνω στην εικόνα του Δία, δεν είναι παρά ατμοσφαιρικές κυκλονικές και αντικυκλονικές κινήσεις. Ιδιαίτερα, η ερυθρά κυλίδα είναι δυνατόν να παρομοιαστεί με ένα μεγάλο τυφώνα του Δία. Ένα δεύτερο εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείται στο Δία
Στο ίδιο περίπου πλάτος με την Ερυθρά Κοιλίδα είναι η νότια τροπική διαταραχή. Ένα φαινόμενο το οποίο εντοπίστηκε στην αρχή του 20ου αιώνα σαν μια σκοτεινή περιοχή στην επιφάνεια του πλανήτη. Ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο του Δία που αποκαλύφθηκε από την ανάλυση μιας φωτογραφίας που έστειλε ο Voyager ήταν η ύπαρξη του δακτυλίου που τον περιβάλλει. Η εξωτερική πλευρά του δακτυλίου αυτού βρίσκεται σε απόσταση 1,8 ακτίνων του Δία από το κέντρο του πλανήτη, ενώ το μεγαλύτερο πάχος του φτάνει τα 30 χιλιόμετρα. Ο Δίας, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έχει 63 δορυφόρους που περιφέρονται γύρω του, δημιουργώντας την εικόνα ενός πλανητικού συστήματος το οποίο αγκαλιάζει τον γιγαντιαίο πλανήτη. Πέρα από την τροχιά του Δία βρίσκουμε τον πλανήτη Κρόνο. Ο θεός Κρόνος που έδωσε το όνομά του σε αυτό τον πλανήτη ήταν ο νεότερος από τους Τιτάνες, γιος του ουρανού και της γης. Ο πλανήτης Κρόνος ήταν γνωστός και στους αρχαίους λαούς. Οι Βαβυλώνοι τον ονόμαζαν Καϊμανού. Οι Ασσύριοι Νισρόχ. Οι Χαλδαίοι τον έλεγαν άστρο του ήλιου, Κενινίμπ. Ενώ οι Αιγύπτιοι άστρο της Νέμεσης και Όρο. Τέλος, οι Έλληνες τον ονόμαζαν ακόμα Φένωνα και Νικτούρο. Η διάρκεια της ημέρας του Κρόνου, ο χρόνος δηλαδή της περιστροφής του γύρω από τον άξονά του, είναι πολύ μικρός και διαρκεί μόνο 10,2 περίπου ώρες. Αντίθετα, η διάρκεια του έτους του, ο χρόνος δηλαδή περιφοράς του γύρω από τον ήλιο, διαρκεί 29,5 περίπου γήινα χρόνια. Ο πλανήτης Κρόνος εμφανίζει το φαντασμαγορικό φαινόμενο των ορατών από τη γη δακτυλίων του και ίσως για τον λόγο αυτό θεωρείται το πιο εντυπωσιακό ουράνιο σώμα του πλανητικού μας συστήματος. Οι παρατηρήσεις των διαστημοσυσκευών Voyager 1 και 2 το 1980 και 1981 μας αποκάλυψαν ότι οι παρατηρούμενοι από τη γη δακτύλοι αποτελούνται από εκατοντάδες μικρότερους δακτυλίους, αρκετοί από τους οποίους έχουν ελλειπτικά σχήματα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι δακτύλοι ξεπερνούν τους 10.000. Ξεκινούν από μια απόσταση 7.000 χιλιόμετρων πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη και φτάνουν μέχρι του ύψους των 74.000 χιλιόμετρων. Μελετώντας τη σύσταση των δακτυλίων του Κρόνου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι συμπαγείς, αλλά αποτελούνται από κόκκους παγοκρυστάλλων νερού και αμμονίας. Γύρω από τον πλανήτη Κρόνο περιφέρεται ένα σύστημα πολλών δορυφόρων. Μέχρι το 1980 πιστεύαμε ότι ο Κρόνος είχε 10 δορυφόρους που ονομάζονται Ιανός, Μήμας, Εγκέλαδος, Τιθής, Διόνη, Ρέα, Τιτάν, Υπερίον, Ιαπετός και Φίδη. Μετά όμως τις παρατηρήσεις του Voyager 1 προστέθηκαν άλλοι 12 με τις κωδικές ονομασίες S11 έως S22, οι οποίοι όμως στην πραγματικότητα είναι μικρά κομμάτια ύλης. Σημειώνουμε ότι ο πιο κοντινός στον Κρόνο δορυφόρος, ο Ιανός, δεν εντοπίστηκε από τον Voyager 1, αλλά στη θέση του βρέθηκαν δύο μικρότερα σώματα που ονομάστηκαν με τη σειρά τους Ιανός και Επιμηθέας. Τελικά μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 56 συνολικά δορυφόροι του.
Ο πλανήτης Ουρανός βρίσκεται μακρύτερα από τον Κρόνο. Και κατά τη μυθολογία μας ήταν ο Θεός που προσωποποιούσε την αρχή της κοσμογονίας. Ήταν γιος του Ερεύους και της Γαίας, της οποίας έγινε αργότερα και σύζυγος. Ο Ουρανός είναι ο 7ος κατά σειρά απόστασης από τον ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Άγγλο αστρονόμο Sir William Herschel στις 13 Μαρτίου του 1781 κοντά στο διπλό σύστημα άστρων Ήτα και Νη των Διδύμων. Ο πλανήτης αυτός ονομάστηκε Ουρανός μετά από πρόταση του διάσημου γερμανού αστρονόμου Johann Bonde. Η διάρκεια της ημέρας του, ο χρόνος δηλαδή της περιστροφής του γύρω από τον άξονά του, είναι πολύ γρήγορη και διαρκεί 17,9 περίπου ώρες. Αντίθετα, η διάρκεια του έτους του, ο χρόνος δηλαδή περιφοράς του γύρω από τον ήλιο, διαρκεί 84 περίπου γήινα χρόνια. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι σύγχρονες μετρήσεις έδειξαν πως ο ουρανός εκπέμπει ελάχιστα, κατά 0,1% περισσότερη θερμότητα από εκείνη που δέχεται από τον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι το εσωτερικό του ουρανού είναι μια ασθενής πηγή ενέργειας. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι η μεγάλη κλίση του άξονα περιστροφής του, που σχεδόν βρίσκεται πάνω στο επίπεδο της τροχιάς του. Αυτή η μεγάλη κλίση πιθανώς να οφείλεται στη σύγκρουση του πλανήτη με κάποιο ουράνιο σώμα σχετικά μεγάλων διαστάσεων σε παλαιότερες περιόδους της ζωής του. Αρχικά, οι παρατηρήσεις τροχιακών διαστημικών τηλεσκοπίων εντόπισαν ένα σύστημα 5 δακτυλίων, το οποίο περιβάλλει τον πλανήτη Ουρανό. Αργότερα όμως παρατηρήσαμε ότι τον πλανήτη αυτό αγκαλιάζουν τουλάχιστον 11 δακτύλοι και όχι 5 όπως είχαν υπολογίσει ο James Elliot και οι συνεργάτες του το 1977. Το δορυφορικό σύστημα του ουρανού περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 27 δορυφόρους, από τους οποίους 10 ανακαλύφθηκαν από τις παρατηρήσεις του Voyager 2. Ο τελευταίος από τους μακρινούς γίγαντες πλανήτες είναι ο Ποσειδώνας. Σύμφωνα με τη μυθολογία μας, ο Ποσειδώνας ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας, θεός του υγρού στοιχείου, των θαλασσών, των λιμνών, των ποταμών και των πηγών. Η διάρκεια της ημέρας του Ποσειδώνα, ο χρόνος δηλαδή της περιστροφής του γύρω από τον άξονά του, διαρκεί περίπου 19 ώρες. Αντιθέτως, η διάρκεια του έτους του, ο χρόνος δηλαδή της περιφοράς του γύρω από τον ήλιο, διαρκεί περίπου 165 γήινα χρόνια. Αμέσως μετά την ανακάλυψη του πλανήτη Ουρανού, έγινε αντιληπτό από τους αστρονόμους της εποχής ότι η τροχιά του δεν ήταν η αναμενόμενη, αλλά παρουσίαζε μια σειρά ανομαλιών. Η μελέτη αυτών των φαινομένων οδήγησε τους αστρονόμους στο συμπέρασμα ότι οι τροχιακές αυτές ανομαλίες προκαλούνταν από την παρουσία ενός 8ου πλανήτη που κινούνταν πέρα από τα όρια της τροχιάς του ουρανού. Το 1843, ο 24χρονος τότε Άγγλος αστρονόμος John Adams έλυσε το πρόβλημα. Το αγγλικό όμως αστρονομικό κατεστημένο της εποχής δεν έλαβε υπόψη του την έρευνά του λόγω του νεαρού της ηλικίας του ερευνητή. Πιο τυχερός όμως στάθηκε το 1846 ο Γάλλος αστρονόμος Ουρμπέν Ζαν Ζωζέφ Λεβεργέ,
όταν με τη σειρά του ανακοίνωσε τις έρευνές του ανεξάρτητες από τις αντίστοιχες του Άνταμς που προσδιορίζαν τα στοιχεία της τροχιάς του υποθετικού 8ου πλανήτη. Ο Λεβεργιέ υπολόγισε ότι ο άγνωστος αυτός πλανήτης βρισκόταν σε απόσταση 36 περίπου αστρονομικών μονάδων από τον ήλιο και είχε μάζα ίση με τη μάζα του ουρανού. Με βάση τις υποδείξεις του Λεβεργιέ, ο διευθυντής του αστροσκοπίου του Βερολίνου, Γιώχαν Γκάλ, με το βοηθό του Ένκε, ανακάλυψαν τον νέο πλανήτη στις 23 Σεπτεμβρίου του 1846 κοντά στο άστρο Δέλτα του αστερισμού του Εγώκερο. Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι και ο Ποσειδώνας έχει την ιδιότητα να εκπέμπει 2,8 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που δέχεται από τον ήλιο. Συνεπώς, το εσωτερικό του Ποσειδώνα είναι μια ασθενής πηγή ενέργειας. Μελετώντας με προσοχή τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο Voyager 2, το ενδιαφέρον μας στράφηκε κυρίως στην ύπαρξη μιας μπλε κοιλίδας, η οποία καλείται μεγάλη σκοτεινή κοιλίδα. Όπως υπολογίζεται, η κοιλίδα αυτή καλύπτει μια έκταση πλάτους 6.667 περίπου χιλιόμετρων και μήκους 14.000 χιλιόμετρων, ενώ εκτείνεται κατά μήκος του πλανήτη και με διεύθυνση από βορρά προς νότο. Πιθανόν το ατμοσφαιρικό αυτό φαινόμενο είναι παρόμοιο με την ερυθρά κοιλίδα του Δία. Ο Ποσειδώνας, όπως όλοι οι άλλοι μεγάλοι πλανήτες, συνοδεύεται από 4 κυκλικούς δακτυλίους που βρίσκονται στο ισημερινό επίπεδό του και για τους οποίους μας έδωσε ακριβείς πληροφορίες ο Voyager 2. Πέρα από τα όρια του τελευταίου δακτυλίου, ο Voyager 2 ανίχνευσε ένα δίσκο πάχους 1.000 χιλιόμετρων που αποτελείται από κόκκους σκόνης. Το δορυφορικό σύστημα του Ποσειδώνα περιλαμβάνει 13 δορυφόρους, από τους οποίους οι 8 κυριότεροι φέρουν τα ονόματα Ναΐας, Θάλασσα, Δέσποινα, Γαλάτια, Λαρίσα, Πρωτεύς, Τρίτων και Νιηρής. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στον όθο, σύμφωνα με τις απόψεις κάποιων ερευνητών, τέκνο του πλανητικού μας συστήματος, τον πλανήτη Πλούτονα. Με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι καταξιωμένοι αστρονόμοι Πέρσιβαλ Λόουελ και Γουίλιαμ Πίκερινγκ, ο αστρονόμος Κλάιν Τόμπαου του αστεροσκοπίου της Αριζόνας κατάφερε την 21η Ιανουαρίου του 1930 να φωτογραφίσει έναν πολύ μικρό νεοπλανήτη κοντά στο άστρο Δέλτα του αστερισμού των Διδύμων, τον οποίον ονόμασε Πλούτονα. Το πλανητικό αυτό σώμα, η αστρονομική κοινότητα, το αποδεχόταν ως κανονικό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος μέχρι τον Αύγουστο του 2006, όταν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης στην Πράγα, ορισμένοι ερευνητές πρότειναν τον εξοβελισμό του από το πλανητικό σύστημα, αφού θεώρησαν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λέγεται πλανήτης. Το θέμα όμως δεν έχει λυθεί τελεσίδικα. Πλούτονας, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας, αδελφός του Δία και του Ποσειδώνα, με τους οποίους μοιράστηκε τον κόσμο όταν επικράτησαν τον Γιγάντων και τον Τιτάνων. Ο Πλούτονας πήρε τον κάτω κόσμο, δηλαδή το βασίλειο των σκιών, στο οποίο ήταν απόλυτος άρχοντας. Ο Πλούτον
ο τελευταίος των Κρονίων, έδωσε το όνομά του στον πιο μακρινό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Η διάρκεια της ημέρας του, ο χρόνος δηλαδή της περιστροφής του γύρω από τον άξονά του, είναι πολύ γρήγορος και διαρκεί μόνο 6,4 περίπου ώρες. Αντιθέτως, η διάρκεια του έτους του, ο χρόνος δηλαδή περιφοράς του γύρω από τον ήλιο, διαρκεί περίπου 248,5 γήινα χρόνια. Σύμφωνα με κάποιες απόψεις, όπως αυτές του Λίτλετον, πιθανότατα ο Πλούτονας ήταν κάποτε δορυφόρος του Ποσειδώνα, από τον οποίον απομακρύνθηκε αφού ήρθε σε στενή προσέγγιση με τον άλλο δορυφόρο του, τον Τρίτονα. Για την προέλευση όμως του Πλούτονα έχουν διατυπωθεί και άλλες απόψεις, όπως ότι δεν είναι παρά ένας πολύ μεγάλος αστεροειδής, ή ακόμα ότι είναι ένα σώμα που έχει προσεγγίσει στο πλανητικό μας σύστημα από περιοχές έξω από αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι ο Πλούτονας είναι ένας πολύ ιδιόμορφος πλανήτης. Σίγουρα δεν είναι ένας γίγαντας πλανήτης. Δεν μοιάζει όμως ούτε με τους λεγόμενους γήινους. Πολλοί αστρονόμοι θεωρούν τον Πλούτονα μαζί με το δορυφόρο του, τον Χάροντα, ως τους μόνους που επέζησαν κάποιον αρχέγονων ουράνιων αντικειμένων, τους λεγόμενους παγωμένους νάνους, που επιβιώνουν ακόμα γιατί κατά ευτυχή συγκυρία βρέθηκαν σε ευσταθείς τροχιές. Δορυφορικές παρατηρήσεις του James Elliot και των συνεργατών του το 1988 μας έδειξαν ότι ο Πλούτονας είναι ένα στερεό σώμα που περιβάλλεται από λεπτή ατμόσφαιρα, ενώ η επιφάνειά του καλύπτεται από πάγο μεθανίου που λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας παίρνει ένα κόκκινο χρώμα. Πάντως, οι τελευταίες φωτογραφίες που έστειλε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble τον Μάρτιο του 1996 έδειξαν ότι η επιφάνειά του είναι βραχώδης και καλύπτεται από πάγο νερού. Γύρω από τον Πλούτονα περιφέρεται ο δορυφόρος του, ο Χάροντας, από το όνομα του μυθικού λεμβούχου που μετέφερε τις ψυχές των ανθρώπων στο βασίλειο των νεκρών. Η πλανητική οικογένεια συνεχίζει για δισεκατομμύρια χρόνια τον ατέρμονα χορό της γύρω από τον βασιλέα ήλιο. Η εικόνα του ονειρικού αυτού ουράνιου χορού συντρόφευσε και συντροφεύει γενιές εραστών του κόσμου των άστρων. Ο κόσμος του πλανητικού μας συστήματος φαντάζει τόσο κοντινός μας, μένοντας όμως ακόμα τόσο άγνωστος για την ανθρώπινη γνώση.